τον πολύ κακό. Θα τους σκοτώσουμε όλους. Έμειναν 18. Βλέπουμε έχει ένα κρυφό. Υπάρχει μια εδώ τουτου. Πάρε το. Εδώ θα είναι η Αντάιν. Η Αντάιν. Τέλειωνε κόρη, τάχα η εγωίδα. Τι φοβήθηκες, άδε, φύγε. Και το μάτι πιάσε μαζί σου. Επακολουθεί. Τελικά ήρθε. Γιο, είδες τον τόπο που σε κοίταξε. Ήταν τέλειο. Ζηλεύω τόσο πολύ. Απλά στεκόταν εκεί περιμένοντας για πάντα και τότε εσύ άντε πάμε να δούμε τις κακούς τύπους. Δεν μπορείτε να σκευάζετε εσύ μόνοι σας. Είδατε, εμφανίζεται τώρα σμάλι που πάνω μας. Όταν είπα ότι είναι αλλιώς είναι ότι όταν τα περνούσα εγώ λίγο να δοκιμάσω πως είναι το κακό, ήταν αλλιώς. Και τώρα που το παίζω πάλι αλλιώς είναι. Εντάξει, στεκόμαστε εδώ και πάλι θα παίζω με τον τοίχο. Έχει κάμποσα λεπτά που το κάνω αυτό. Έχω βαρεθεί λίγο και είπα να ξαναμπω στο κρυφό δωμάτιο εδώ. Μπορεί το αντικείμενο να μας χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει ένα μονολικό στην αφημένο κάτω. Ναι, πάρε το. Yes. Kiss. Kiss. Hey. Καράμπα. Έμεινε ένας. Επίσης όσο να βούμε αυτό το ένα τέρας, θα σας πω ότι κάτω στην περιγραφή θα σας έχω ένα link για το Mega, όπου θα μπορείτε να κατεβάσετε το Undertale δωρεάν. Και πιο κάτω ένα link για έναν Έλληνα που μετάφρασε το Undertale. Κατεβάσετε και τα δύο και θα έχετε και εσείς το ελληνικό Undertale. Ω, καλό παιχνίδι. Και εκεί θα κάνετε ό,τι θέλετε. Επίμενε, είπαμε ένας. Γιατί εμφανίστηκαν δύο. Είπαμε, έλεγε ένας έμεινε. Όμως τελικά δύο. Αυτό το glitch το είχα και όταν έπαιζα εγώ. Εντάξει, όμως σίγουρα αυτή είναι η τελευταία. Συνεχίζουμε επιτέλους. Και κανείς δεν ήχτε. Αλλά κανείς δεν ήχτε. Τώρα η άλλη τούτη. Να εμφανίστηκε. Τώρα θα τα έχουμε. Τέξε!
Δεν θα με χτυπήσει ποτέ. Έχω εκπαιδευτεί πολύ καλά. Παίζει πολύ την επίκη, χτυπώντας τη στολή της. Και τώρα φεύγει σιωπηλά. Λες και δεν είχε όλη αυτή τη στολή. Έλα, μίλα μου κι εσύ. Yo, το είδες! Η Undyne. Μετά θα πάλι θα το ξεχάσω. Μόλις με είδε, άγγιξε. Δεν θα ξαναπλύνω το πρόσωπό μου ποτέ ξανά. Πω, είσαι άτυχος. Αν στεκόσουν έστω λίγο πιο αριστερά. Yo, μην ανησυχείς, είμαι σίγουρος ότι θα τη ξαναδούμε. Ναι, όμως μετά, όταν συναντηθεί με μένα, δεν θα την ξαναδεί κανένας. 96 λεπτά παίζω κιόλας. Τα λουλούδια δεν θέλω να τα ακούσω επειδή τα είχα ακούσει πριν. Να είναι λουλούδια που ακούνε τη συζήτηση. Αβούτσι μπαλέτου. Πάρε το ναι. Α, πάλι αυτός. Α, ναι, δεν θα εμφανιστεί εδώ. Ευτυχώς, επειδή το μισό εκείνον. Τόσο πολύ που στην τελική του είχα πει όχι. Να σε δείξω να πάμε, επειδή στο τέλος απλά θα έχω ένα αντικείμενο επιπλέον και πρέπει να το έχω. Βάλε την ομπέλα. Μέσα στο άγγελμα. Και τώρα πάνω πρέπει να εμφανιστούν. Πάνω δεξιά, τελεία, κάτω κάτω δεξιά, εντάξει. Πάνω, δεξιά, κάτω, κάτω, άνοιξε, ένα θηλυκό αντικείμενο, θα το πάρεις, ναι, κουβαλάς πολλούς σκύλους, αντικείμενα, ενοχλητικός σκύλος, χρήση, παρατήσει. Ο σκύλος απορροφά το κοιμήλιο. Τέλεια. Αντικείμενα, απολύμα σκύλο. Θα σα ανυπάρξω όμως αυτό και ήθελα. Το έχετε. Yo, έχεις ομπρέλα? Ποιος είπε ότι έχω ομπρέλα? Yo, πού είναι η ομπρέλα? Αχα. Πάμε. Πάλε έρχεται. Και πάλε έρχεται. Πώς γίνεται, είμαστε κάτω από τη γη, πώς βρέχει εδώ κάτω? Γιο, αυτή η άκρα παρά είναι απότομη. Γιο, θέλω να δεις την Undyne, σωστά? Ανέβες στους ώμους μου. Όπως θέλεις, μπορώ και να μείνω. Γιο, προσπάθησε να είσαι λίγο πιο μαλακός, αχαχα. Τέλος πάντων, θα ψάξω για ένα καλό δρόμο, αντίο. Για ένα άλλο δρόμο. Αποφασιστικότητα. Να με πάλι θα εμφανιστεί τούτη. Δεν απλά τα έχουμε. Ούτε που θυμάμαι που πρέπει να πηγαίνω.
Πώς τα κατάφερα και μπήκα. Ναι, περιμένω σε. Πρέπει να πάω και πίσω. Εντάξει, οκ. Okay. Και τώρα πώς θα με πιάσεις? Loser! Ακούστηκε σαν να ήρθε από εδώ. Ω, έπεσες κάτω. Έτσι δεν είναι? Είσαι εντάξει? Αλλά, έλα σήκω. Kill, ε? Ωραίο όνομα, για να πεθάνεις. Εμένα με λένε Αντώνης. Αποφασιστικότητα. Το κακό σε αυτό είναι ότι έχει λιγότερα μπόσο μες, είναι πιο δυνατά. Μια φίκη DVD με ένα ανιμέ! Ανιμέ μόνο. Έλα, μοιάζει με συνηθισμένη κούκλα εξάσκηση. Θέλω να την δείξεις. Ναι. Δείχνει μια... Ναι, δύναμη. Ωραία αίσθημα. Αν παίζουμε για καλό, αυτή η κούκλα θα μας πολεμούσε πολύ περισσότερο. Νόμιζες ότι μπορεί να με βλάψεις? Είναι ένα φάντασμα που ζει σε μια κούκλα. Ο ξαδερφός μου ζούσε σε μια κούκλα και αυτός μέχρι που ήρθες εσύ. Όχι μόνο που τον έκανε η βλάψη του να αφήσει το σπίτι του, αλλά τώρα και όλοι οι γείτονες του εξαφανίστηκαν επίσης. Από εδώ άδεκτο, απαράδεκτο, απαράδεκτο. Είσαι το χειρότερο άτομο που έχω γνωρίσει. Ποτέ μου δεν είχα τόσο νεύρα. Γκου, τα επίπεδα κούκλας μου είναι στο υψίχθο. Αυτό το αίσθημα. Έβρικα, άνθρωπε, αυτή η στιγμή αχαλινώνω συναισθήματος. Μου επέστρεψε να ενωθώ επιτέλους με αυτό το σώμα. Είμαι πλήρης ειδικός τώρα. Το μεγαλύτερο μου όνειρο, πραγματικότητα. Ως αντάλλαγμα υποθέτουν ότι δεν θα σε ποδοπατήσω. Ποιος θα ποδοπατήσει ποιον, ρε? Δεν μοιάζει στο μετατόν. Πόσο αποκοέται. Μου ακούετε ένα... Τίποτα δεν μου ακούστηκε, μηδέν μου έδωκε. Αποφασιστικότητα. Να μιλήσουμε με αυτόν. Αχα, άρα ήρθες εδώ, τι καλά. Μίλα. Σοβαρά εσύ θέλει να μιλήσεις? Μοίρα. Μην πολύ και εγώ, ο Ασγό και εγώ συμφωνήσαμε ότι το να αποδράσουμε δεν θα είχε νόημα. Αφού μόλις φύγαμε, οι άνθρωποι απλά μας σκότωναν. Ένιωθα λίγο ποδοσμένος όταν τελικά άλλαξε γνώμη. Αλλά τώρα νομίζω, ίσως καλά έκανε. Αφού τελικά, παρόλο που τότε δεν αποδράσαμε, ένας άνθρωπος μας σκοτώνει ήδη. Καλά δεν τα λέω? Όχι, δεν θέλω να το μιλήσω. Στα τσακίδια. Πίσω σου. Άντι. Εφτά ανθρώπινες ψυχές. Με τη δύναμη 7 ανθρώπινων ψυχών ο βασιλιάς μας, ο βασιλιάς Ασγκόρ Ντρεμούρ, θα γίνει θεός. Με αυτή τη δύναμη ο Ασγκόρ θα μπορεί επιτέλους να κάνει το φάρμα στριψάλα. Δηλαδή να ανοίξει την πύλη. Θα πάει επιτέλους στην επιφάνεια πίσω από την ανθρωπότητα.
και θα τους ανταποδώσει με το ταλαιπωρία και τον πόνο που έχουμε υπομείνει. Καταλαβαίνεις, άνθρωπε, αυτή είναι η μόνη σου ευκαιρία να γλιτώσεις. Παρέδωσε την ψυχή σου και θα την ξέρεις ζώσα από το σώμα σου. Επό να την παραδώσω, αλλά να σου τη βγάλω. Και μας έσωσε τούτος πάλι. Αϊντάι, θα σε βοηθήσω να πολεμήσεις. Yo, τα κατάφερες, Αϊντάι είναι ακριβώς μπροστά σου. Έχεις μπροστά την θέση στη μάχη της. Oh, για περίμενε. Με ποιον πολεμάει? Hey, hey, δεν θα πεις στους γονείς μου γι' αυτό, σωστά? Σε 2 ώρες παιχνιδιού χρειάστηκα πως μια ημέρα έπαιζα αυτό το σημείο. Δεν μπορούσα να την νικήσω. Μια ημέρα προσπαθούσα. Τώρα να δούμε αν θα τα καταφέρω. Τι με κοιτάς? Yo, η Αϊντάιν μου είπε να μείνω μακριά σου. Είπε ότι έβλαψες πολύ κόσμο. Αλλά yo, δεν είναι αλήθεια, σωστά? Γιώ, γιατί δεν μου απαντάς? Και πώς αυτή η περίεργη έκφραση? Γιώ, φίλε, φίλε, η καρδιά μου χτυπά σαν τρελή. Τι θα έκανε Αϊντάιν? Γιώ, καλύτερα να σταματήσεις ακριβώς όπου είσαι. Επειδή αν θες να βλάψεις κάποιον άλλο, πρέπει να πέρασεις από εμένα πρώτα. Και... Έκανε επίθεση, ρε. Έλα. Άντε και αυτή. Έβγαλε το κάνος της. Αϊντάις, ταυματίστηκες. Ταυματίστηκα, δεν είναι τίποτα. Την επόμενη φορά ακούω όταν σου λέω να φύγεις, εντάξει? Αϊντάν, εγώ θα το φωντήσω εγώ. Φύγε από εδώ. Και έχει, δεν είναι τίποτα. Όχι, κάπως με ένα χτύπημα. Είμαι ήδη. Παπύρους. Αϊμπούς. Ας γκω. Έτσι απλά εγώ σας απογοήτευσα. Ψόφα επιτέλους. Όχι, το σώμα μου. Το νιώθω σαν να χωρίζεται. Σαν όπου να είναι θα τραυματιστώ σε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Αλλά βαθιά στη ψυχή μου βγάζει ένα αίσθημα του που δεν μπορώ να περιγράψω. Ένα αίσθημα που δεν θα με αφήσει να πεθάνω. Δεν πρόκειται. Μόνο τα τέρατα πλέον, έτσι δεν είναι? Αν σε αφήσω να πέρασεις, θα τους καταστρέψεις όλους, σωστά? Τέρατα, ανθρώπους, όλους. Η ελπίδα όμως, τα όνειρα όλων καταστρεμμένα σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν θα σε αφήσω να το κάνεις. Τώρα όλος τον κόσμο νιώθει την καρδιά σου να χτυπάνε σε μία. Και όλοι έχουν ένα στόχο. Να νικήσουμε. Άνθρωπε, όχι, οτιδήποτε κι αν είσαι. Μια χάρη ολοκλήρου στον κόσμο. Εγώ, η Αϊντάιν, θα σε σκοτώσω. Δεν με κόφτει. Μια φορά το έκανα, θα το ξανακάνω. Πρέπει να προσπαθήσει λίγο περισσότερο γι' αυτό. Έτοιμος.